Εύχομαι την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο και το τέλος του χρόνου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αγορά των Βρυξελών, η οποία όπως και στην Ελλάδα δεν λέγεται πλέον χριστουγεννιάτικη αγορά, αλλά λέγεται Plaisirs d'hiver, δηλαδή χειμωνιάτικες διασκεδάσεις. Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα εδώ που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μεταξύ δύο πλατείες. Όπως βλέπετε, η εισρωή του κόσμου είναι αρκετά μεγάλη. Λοιπόν, και εδώ βρίσκονται αρκετές μαγαζάκια, αυτά τα e-shop που είναι με όλα τα είδη που μπορούμε να δούμε και να βρούμε, εννοείται. Αλλά θα πούμε λίγο την ιστορία των Χριστουγέννων για εδώ. Τα Χριστούγεννα ήταν διαφορετικά στις Βρυξέλλες, μάλλον το Βέλγιο. Και το δέντρο που έχει γίνει γνωστό έγινε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ερχόταν από την Αλζάς, που είναι μια επαρχία μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Λοιπόν, αυτά που μπορεί να πει κανείς είναι ότι πολλά έθιμα λείψανε, όπως και σε εμάς στην Ελλάδα. Η περίφημη γαλοπούλα μάλλον εδώ κρατάει καλά. Εκείνο που είναι ότι τα Χριστούγεννα ήταν πολύ οικογενειακή γιορτή και ακόμη κρατάει σαν οικογενειακή γιορτή, αλλά είναι περισσότερο ο κόσμος θέλει να βγει να διασκεδάσει, όπως γίνεται και η Πρωτοχρονιά. Αν και αρχικώς ξεκινάνε όλοι με κάποιο εστιατόριο και μετά πηγαίνουν σε ένα ντανσίνγκ. Τον παλιό τον καιρό ήταν πολύ πιο προσεκτικά όλα αυτά που γινόταν. Δηλαδή, όταν λέω προσεκτικά, ήταν περισσότερο στην οικογένεια και με διάφορα έθιμα που κρατούσαν, όπως το περίφημο σουκρούτ, που είναι λάχανο λευκό φτιαγμένο, όπως μπορώ να το πω τώρα, γιατί δεν είμαι και μάγειρας, αλλά ήταν και το μπουτέν, ένα είδος λουκάνικο, το οποίο τρώγεται και ψητό αλλά και έτσι. Αλλά δεν είναι λουκάνικο όπως το ελληνικό. Πολύ όμορφες οι εικόνες που μας μεταδίδετε. Θα θέλαμε λίγο να σταθούμε και στις παραδόσεις, αν υπάρχουν χριστουγεννιάτικες παραδόσεις στις Βρυξέλλες και αν οι Έλληνες που μένουν εκεί συμμετέχουν σε αυτές. Κοιτάξτε, ορισμένες παραδόσεις ναι, κρατιούνται. Ειδικά η οικογενειακή... Το Χριστουγέννων, το τραπέζι το οικογενειακό κρατάει ακόμη. Η Πρωτοχρονιά φυσικά δεν είναι το ίδιο πράγμα στα σπίτια όπως ήταν κάποτε στο χωριό, αλλά είναι περισσότερο το εστιατόριο και το dancing. Εδώ όπως βλέπετε μπαίνουμε στην άλλη πλατεία που γίνονται που υπάρχουν εκδηλώσεις. Οι Έλληνες εδώ συνήθως, αυτό που θέλετε να μάθετε, είχαμε κάποιες εκδηλώσεις συλλόγων που έγινε λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο πριν είχαν οι ευρύτες. Ήταν ένα μεγάλο γλέντι, ήταν περίπου πάνω από 1.000 άτομα που ήταν στην εκδήλωση με ελληνική διασκέδαση. Και τι άλλο να πω, έχουμε γίνει λίγο Βέλγοι και εμείς, για να μην το ξεχνάμε. Είστε εξαιρετικός. Δηλαδή, είστε εξαιρετικός, κύριε Αργυρόπουλε, πραγματικά τέτοια κάλυψη και εμείς να ήμασταν δεν θα την πετυχαίναμε. Και στα πλάνα λοιπόν, και όλα όσα μας λέτε. Ναι, κοιτάξτε, κάτω είναι η Μεγάλη Ρόδα που είναι κάθε χρόνο αυτές τις 6 εβδομάδες που είναι το Plaisirs d'hiver που λένε. Λοιπόν, και εδώ όπως βλέπετε υπάρχουν δύο σειρές από μαγαζάκια που έχουν όλα αυτά τα που πουλάνε τα Χριστούγεννα. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Έχουμε και αυτό που έχουν το γερμανικό, το ζεστό κρασί με τις, πώς το λένε, με τα φρούτα μέσα, που το γλυκό κρασί που το πίνουν τώρα το χειμώνα. Τι άλλο θέλετε να πω. Εκείνο που είχαν παλιά και κρατάει ακόμη στους φούρνους είναι τα γκουνιούλ, τα οποία είναι κάτι σαν... Εξαιρετικός. Πραγματικά είναι αυτό το οποίο βιώνουμε, κύριε Αργυρόπουλε. Αυτή η ξεχωριστή φρεσκάδα στα Χριστούγεννα, και να σας ευχαριστήσω θερμά και για την ανταπόκριση και για όλα όσα μας είπατε.